Τη τρίτη αγώνα τη έγινε στον Τελεάλπη, όπου η Γιουβέντους υποδέχτηκε τη Σαμπτόρια. Είδαμε ένα φάουλ από τον Εμβάνια του Μπλουτσερκιάτη. Εδώ ο Ρουντ Γκούλιτ θα ανοίξει το σκορ για τη Σαμπτόρια. 0-1 στο 26ο λεπτό. Ξαναβλέπουμε την προσπάθεια του Ολλανδού. Κέρδισε την κόντρα από τον Τόριτσελ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Περούτσι. Ένα λεπτό αργότερα όμως θα έρθει η σοφάριση για τη Γιουβέντους. Το σούτ από τον Μέλλερ, η απόκριση από τον Παλιούκα. Η μπάλα θα φτάσει στον Κόντε που δεν δυσκολευτεί να κάνει το 1-1. Πανηγυρισμοί από τον νεαρό Ιταλό μέσω της Γιουβέντους και ξανά τον γκολ της σοφάρισης για τη Βέκια Σινιόρα. Η σέντρα από τον Γκούλιτ. Θα έρθει ο Λομπάρντο, θα κάνει το στην μπάλα, θα περάσει out. 1-1 θα λήξει το πρώτο ημίχρονο. Πρώτο λεπτό της επανάλυσης. Ο Μέλλερ θα αφήσει για τον Ρομπέρτο Μπάτζιο που θα πετύχει το 2-1. Νέοι πανηγυρισμοί για τους φίλους της Γιουβέντους. Ξανά η προσπάθεια του Μέλλερ και το άψογο πλασέ από τον Ρομπέρτο Μπάτζιο. Ένα φάουλ με τον Γιούγκοβιτς για τη Σαμπτόρια προσπάθησε να ισοφαρίσει. Σέντρα από τον Ραβανέλη. Η κεφαλιά από τον Άντι Μέλλερ, τον κορυφαίο παίκτη της Γιουβέντους και το 3-1 στο 64ο λεπτό. Ξανά τον γκολ από τον Γερμανό. Αυτό θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Ενώ λίγο αργότερα ο Ρομπέρτο Μπάτζιο θα χάσει μοναδική ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο προσωπικό γκολ. Θα καθυστερήσει όμως, θα κόψουν ο Παλιούκα και η αμυντική της Σαμπτόρια. Θα μείνει το Γιουβέντους Σαμπτόρια 3-1.